Επιστολή Δευτέρα Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δευτέρα Επιστολή προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Συ λοιπόν τέκνον μου, ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα οίκουσε παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοσης πιστούς ανθρώπους, ή την εστέλουσιν είστε ικανοί, και άλλους να διδάξωσιν. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει στο στρατολογήσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται της δε στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων Γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν, εννοεί εκείνα τα οποία λέγω, ήθε δε να σου δώσει ο Κύριος σύνεσιν εις πάντας. Εν θυμού τον εξπέρματος Δαβίδ, Ιησούν Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιόν μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωση και αυτή την σωτηρίαν την εν Χριστώ Ιησού μετάς δόξης αιωνίου. Πιστός ο Λόγος, διότι εάν συναποθάνομεν θέλομεν και συζήσει, εάν υπομένομεν θέλουμε και βασιλεύσει. Εάν αρνούμεθα αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Ταύτα υπενθύμιζε, διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου, να μην λογομαχώσει το οποίο είναι, δεν είναι Ιησού, δεν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφήν εις τους ακούοντας. Σπούδασον να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν. Εργάτην ανεπέσχυντον ορθοκτομούντα των λόγων της αληθείας. Με πολύ αγάπη ο Απόστολος Παύλος στέλνει αυτή την επιστολή σε αυτόν που αγαπάει πολύ, τον νεαρό Τιμόθεο. Και με πολύ αγάπη ο Θεός στέλνει αυτή την επιστολή σε εμάς που αγαπάει πολύ αυτά τα λόγια. Συ τέκνον μου εν δυναμού δια της χάριτος εν Χριστώ Ιησού. Και η δύναμη στον αδύνατο είναι μόνο με τη χάρη του Χριστού. Και η συνέχεια είναι όταν πάρεις δύναμη με τη χάρη του Χριστού, τότε το Λόγο του Θεού δίδαξε τον, κήρυξε τον. Κήρυξε τον και δίδαξε τον στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, στο περιβάλλον σου, στην εκκλησία. Δίδαξε τον, κήρυξε τον, αλλά να γνωρίζεις ότι αυτό είναι πόλεμος, γι' αυτό πρέπει να είσαι στρατιώτης και μάλιστα καλός. Θα έχεις αντίσταση, αλλά κανένας δεν θα μπορεί να σταθεί μπροστά σου. Θα έχεις πόλεμο, αλλά θα έχεις νίκες. Μόνο να είσαι καλός στρατιώτης. Και μάθε ότι κανένας δεν στεφανούται αν νομίμως δεν αγωνιστεί. Θυμήσου λοιπόν τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, πως έπαθε, και δες πως κακοπαθώ κι εγώ για το Ευαγγέλιο Του. Κακοπάθεια είναι αυτή η ζωή που μας προσκαλεί ο Θεός. Δεν είναι καλοπέραση. Κακοπάθεια είναι. Και μας τα λέει για να μην νομίσουμε ότι περπατώντας την οδό της ευλογίας και της δόξας ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Αντιθέτως μάλιστα. Κακοπάθεια είναι. Αλλά είναι δόξα και ευλογία Θεού. Κούραση, κόπος, ταλαιπωρία. Πολλές φορές αν χρειαστεί ο νηδισμός και ό,τι άλλο επιτρέψει ο Θεός, αλλά είναι θρίαμβος που κάνει ο Θεός πάντοτε να θριαμβεύομαι δια του Ιησού Χριστού. Ταύτα υπενθύμιζε, μη λες άλλα πράγματα, αυτά να λες και αυτά να υπενθυμίζεις σε όλους ενώπιον του Κυρίου. Σι δε σπούδασε.
αγωνή σου προσπάθησε να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο εις τον Θεό. Εργάτη ενεπέσχυντο, και ο ανεπέσχυντος εργάτης είναι αυτός που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Αδελφοί αγαπητοί, εν αρχή το λόγος και ο λόγος το παρά το Θεό και Θεός το λόγος. Ας μείνουμε στο λόγο του Θεού. Στο λόγο του Θεού. Στο λόγο του Θεού δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό να λέμε. Αυτό να σκεφτόμαστε. Αυτό να κηρύττουμε. Αυτό να ακολουθούμε. Αυτό να πράττουμε. Και αυτό να δοξάζουμε. Και η ζωή μας θα είναι μετά πάσης βεβαιότητος μέσα στη δόξα του Χριστού και στην αγάπη του Θεού Πατρός. Αμήν. Τώρα ας σηκωθούμε να σταθούμε στην παρουσία του Θεού, εργαζόμενοι με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας, και με σέβας και με βλάβεια να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό για οτιδήποτε κακό κάναμε σήμερα. Και ο Θεός είναι έτοιμος.